Κάντε λίγο ησυχία, παρακαλώ, να χαιρετήσουμε και λίγο τα παιδιά που ήρθαν σε λίγο. Ας έχουμε μια εικόνα καλύτερη. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Πάρα πολύ εκνευρισμός υπάρχει σήμερα. Η πρόκληση δεν ξέρω από πού προέρχεται και ποιοι εκνευρίζονται. Μάλλον κάποιοι χάνουν το δρόμο και ψάχνουν να τον βρουν. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, συζητάμε σήμερα επί της πρότασης άρσης εμπιστοσύνης που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία κατά της κυβέρνησης. Αντιγράφω από την πρόταση που υπογράφουν οι βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης. 3,5 χρόνια τώρα η κυβέρνηση φτωχοποιεί τους πολίτες. Υπέγραψε 2 μνημόνια, δέσμευσε τη χώρα με βαριές περικοπές συντάξεων και μισθών, αύξησε τους φόρους, υποθήκευσε τη δημόσια περιουσία. Με απαράδεκτες μεθοδεύσεις προκαλεί βλάβη στην λειτουργία των θεσμών και του κράτους δικαίου. Στη συνέχεια αναφέρεται στη Συμφωνία για την Επίλυση, στο δεύτερο επίδικο, που είναι η Συμφωνία για την Επίλυση του χρονίζοντος προβλήματος, που σημειωτέων η παράταξή σας είναι εκείνη που κρατά τόσα χρόνια στην επικαιρότητα, με αποτέλεσμα η λέξη Μακεδονία να χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια από 140 χώρες του κόσμου. Για το δεύτερο θέμα, το μακεδονικό, δεν θα αφιερώσω πολύ χρόνο. Οι δύο ομιλητές μας, ο κύριος Κατρούγκαλος, αλλά και άλλοι αξιόλογοι ομιλητές, αποδόμησαν το αφήγημα και κυρίως η κυρία Αναγνωστοπούλου, κατά την ομιλία της, παρέδωσε μαθήματα ιστορίας και θα πρότεινα την ομιλία της να τη διαβάσουν όλοι οι βουλευτές. Κύριε Αθανασίου, μάθετε να σέβεστε τουλάχιστον κύριε αυτούς συνάδελφε, που σέβονται. Εσείς, κύριε συνάδελφε, στην ομιλία σας αφήστε με εμένα να χειριστώ. Σαν παλιότερος βουλευτής θα έπρεπε να απαντήσετε παράδειγμα. Ωραία. Σαν παλιότερος βουλευτής θα έπρεπε να είστε παράδειγμα προς μίμηση και όχι προς αποφυγή. Συνεχίστε την ομιλία σας, παρακαλώ, κύριε Αθανασίου. Θα είναι χρήσιμη η ομιλία της κυρίας